Είπαμε και στην αρχή της τηλεφημερίδας μας ότι η αλληλεγγύη είναι πραγματικά αυτό που πρέπει να μας διακατέχει και μας κάνει να ξεχωρίζουμε, θα λέγαμε, ως Έλληνες, η ανιδιοτέλεια και σε κάθε περίπτωση σύλλογοι όπως ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Αυτή τη φορά συγκεντρώνουν ήδη για τους κρατούμενους, που είναι απαραίτητα για αυτούς αλλά και για τις οικογένειές τους, καθημερινά. Θα μας πει περισσότερα όμως η Εκατερίνη Παπακοσταντίνου, η οποία είναι υπεύθυνη της βοήθειας, θεολόγος εκπαιδευτικός. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, κύριε Κλιματσίδα. Λοιπόν, επιτελείται ένα πολύ σημαντικό έργο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1982, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση προς το Σύλλογό μας εκ μέρους του Προέδρου, του κ. Παπασαραντόπουλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μια ευκαιρία επικοινωνίας μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα σε αυτό τον αναστάσιμο χρόνο και χώρο που διανύουμε, σε αυτή την αναστάσιμη περίοδο, επιτρέψτε μας έτσι να μιλήσουμε για μια άλλη ανάσταση, για κάποιους ανθρώπους που πέρασαν δύσκολα για κάποιους λόγους, ο καθένας διαφορετικούς, και βρέθηκαν μέσα σε μια φυλακή. Ο Σύλλογος, όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, έχει 40 χρόνια ακριβώς, κλείνει 40 χρόνια προσφοράς και διακονίας προς τον συνάνθρωπο και συγκεκριμένα προς τους φυλακισμένους, τους αποφυλακισμένους και τις οικογένειες τους. Ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια αδιαλείπτως προσφέρει, χωρίς σταματημό θα έλεγα, καθημερινά, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, σε μια δύσκολη συγκυρία, χρονική, με το κορονοϊό, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας ξεχωριστά, στέκεται και προσφέρει, προσπαθεί με τη βοήθεια όλων φυσικά να προσφέρει στους φυλακισμένους, όπως είπαμε, και στους αποφυλακισμένους και στις οικογένειές τους. Δεν ξέρω αν... Να ρωτήσω αν ανταποκρίνεται ο κόσμος, αν φαίνει τρόφιμα μακράς διαρκείας εκεί. Μιλάμε για τα γραφεία σας που βρίσκονται στην Ασκληπιού 60Α και Σεργίου Πατριάρχου 8, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Φαίνουν τρόφιμα, φαίνουν ήδη πρώτης ανάγκης? Βεβαίως, καθημερινά ο Σύλλογος είναι ανοιχτά και παραλαμβάνει εδώ στα γραφεία του από τις 9 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όπως ακριβώς είπατε, ατομικά είδη υγιεινής, όπως είναι σαμπουάν, σαπούνια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουτσες, παραλαμβάνει κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, ρούχισμο, ρούχα για τις φυλακές που στέλνουμε, που κάνουμε συνεχώς δέματα για όλες. Μιλάμε για άπορους φυλακισμένους, έτσι δεν είναι? Για άπορους φυλακισμένους. Εμείς, όπως ξέρετε, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, συνεργαζόμαστε με τα φιλόπτωχα ταμεία των κοινωνικών υπηρεσιών και στα 34 καταστήματα κράτησης της χώρας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των απόρων κρατουμένων. Δεχόμαστε ιατροφαρμακευτικό υλικό, δεχόμαστε καθημερινά εδώ οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, από το πιο απλό, βρεφικές πάνες, βρεφικά γάλατα, βιβλία, γιατί εμπλουτίζουμε τις βιβλιοθήκες των φυλακών με καλά βιβλία, με καλό λογοτεχνικό και χριστιανικό βιβλίο, με λεξικά. Επίσης, τι άλλο να πω, είναι τόσα πολλά τα πράγματα που... Φαντάζομαι ότι έχετε... Και με τρόφιμα φυσικά μακράς διαρκείας, γάλατα, φαντάζομαι όσπρια... ότι έχετε, κυρία Παπακοσταντίνου, αυστηρά κριτήρια, έτσι, για το ποιους βοηθάτε. Αυστηρά κριτήρια σίγουρα, με την έννοια ο Σύλλογος ουδέποτε είναι εδώ για να ελέγξει ή να δικάσει ή να κατακρίνει τον οποιονδήποτε. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε κάποιος στη φυλακή δεν είναι για μας ένα κριτήριο να τον απορρίψουμε, για να το πω. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ καθαρά να βοηθήσουμε υλικά, αλλά και ηθικά, γιατί υπάρχει και συμβουλευτική για έβρεση εργασίας και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, εννοείται.
και γενικά όλα τα άτομα που εργάζονται εδώ και προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους είναι κατηρτισμένοι έτσι ώστε κάθε ένας άνθρωπος που έρχεται εδώ να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έρχεται για διαφορετικό θέμα και πρέπει αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί αναλόγως. Πάντως, σε μια εποχή που έχουμε γίνει όλοι δικαστές, αυτά που είπατε μόλις τώρα, πραγματικά πρέπει να τα θυμόμαστε όλοι. Έτσι, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε, αλλά να βοηθήσουμε όσπως μπορούμε και αυτούς που μπορούμε, όπως κάνετε κι εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι κάθε καλό σε εσάς προσωπικά, στο σταθμό, τον οποίο χαιρόμαστε τόσα χρόνια. Σαν ένα μήνυμα, αν μου επιτρέπετε έτσι τελευταίο, απέναντι προς τους τηλεθεατές σας, είναι να μην κοιτάμε μόνο τον άλλον με αυτά που έκανε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη μετάνοια και να δίνουμε όχι εκλύπηση εξ ανάγκης, αλλά από το περίσσευμα της καρδιάς μας. Μπορεί να είναι κάτι πολύ λίγο, πολύ απλό, αλλά να ξέρετε ότι πιάνει τόπο. Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος είναι εδώ στο κέντρο της Αθήνας και προσπαθεί να βοηθήσει όλους όσους έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας που μας προσφέρατε αυτή την όμορφη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και θα χαρούμε πάλι να τα ξαναπούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια στο έργο σας. Και εσείς. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ακούσαμε λοιπόν η Κατερίνη Παπακοσταντίνου, υπεύθυνη της βοήθειας. Λοιπόν, ο Σύλλογος Ονίσιμος συνεχίζει να δραστηριοποιείται όσοι μας βλέπετε από την Αθήνα και όχι μόνο. Επικοινωνήστε, βρείτε την ιστοσελίδα onisimos.gr. Υπάρχουν πληροφορίες και στην ιστοσελίδα μας στο news.tv4y.gr. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε λοιπόν αυτούς που το έχουν ανάγκη? Μιλάμε για άπορους φυλακισμένους, υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, ηθική αρρωγή των αποφυλακισμένων έπειτα, αλλά και των οικογενειών τους, που προσφέρει ο Ονίσιμος εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια. Μια μικρή ανάσα θα πάρουμε τώρα και περνάμε στην επικαιρότητα.